Στο σημερινό επεισόδιο, ακολουθώντας το πνεύμα των ημερών, θα θυμηθούμε δύο τρομακτικά εγκλήματα που έγιναν τις ημέρες των αποκριών στην Ελλάδα από το παρελθόν. Μείνετε μαζί μας, αν αντέχετε. Η νύχτα είναι το καταφύγιο των καταφρονεμένων, εκεί όπου το αληθές απόβαρο ενός ανθρώπου ισούται με τις αγάπες, τον νύκτο και την αηδία που ένιωσε στη ζωή. Και εκείνο το κυριακάτικο βλάβη του Φεβρουαρίου, ανήμερα σαν τώρα, ο Νίκος Κοεμτζής ένιωθε να κατακλείζει κάμποση από δάφτη. Ήταν απόκριες του μακρινού 1973 και ο 35χρονος τότε Κοεμτζής, έχοντας μόλις αποφυλακιστεί για μικροκλοπές, μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, τον 27χρονο Δημοσθένη και έναν φίλο, τον οποίο γνώρισαν αργότερα σε μια λέσκη που διατηρούσε στα Εξάρχεια, μόλις είχαν διώξει τις γυναίκες της παρέας και καθόντουσαν στο θόλο από τους καπνούς ημιφός του νυχτερινού κέντρου Νεράιδα στη λαϊκή συνοικία της Κυψέλης, συνεχίζοντας να πίνουν δίχως να υπάρχει έλεος και αύριο. Ο Νίκος ήταν φανερό ότι είχε απειλητική διάθεση. Πάνω στο θυμό που τον διέτρεχε, ήδη είχε προειδοποιήσει ότι θα τα πούμε μετά τον τραγουδιστή Κώστα Καρουσάκη, που ήταν τότε ανερχόμενη λαϊκή φίρμα, επειδή αρνήθηκε να του κάνει το χατήρι για ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Κάποια στιγμή πλησίασε με βαριά βήματα στην πίστα και παρήγγειλε τις βεργούλες του Μάρκου να το χορέψει σε μπεκιά ο αδερφός του που χόρευε ωραία. Ο Ζεμπέκικος φωτίζει τον χορευτή. Τον κάνει ωραίο σαν μικρό θεό και ο Νίκος ήθελε να δει το αδερφάκι του στην πίστα, σαν για να ημερώσει το θηρίο που βρυχόταν στα σπλάχνα και τον κένταγε μέσα του. «Παραγγελιά», φώναξε ο τραγουδιστής Τάκης Αφανασιάδης από τα μικρόφωνα, πράγμα που σήμαινε ότι αφθορεί η πίστα με βάση τους άγραφους νόμους της νύχτας έπρεπε να διάσει. Όμως κάποια γνώρισαν την έκκληση και συνέχισαν απτόητοι να χορεύουν. Βλέποντας το κακό να πλησιάζει με φόρα, ο τραγουδιστής ανήσυχος προειδοποιεί για δεύτερη φορά: «Παραγγελιά, είπαμε, παιδιά!» Ενώ ο Δημοσθένης αξιώνει να αδειάσει η πίστα για να αφιερωθεί στη μοναχικότητα της τελετουργίας. Κάποιος τον σπρώχνει βία εκείνη την ώρα και τον πετάει πάνω σε ένα σωρό αποσπασμένα πιάτα και γυαλιά. Είναι η μοιραία στιγμή. Κάτοχος ενός ιδιόκτητου μένους και ουρλιάζοντας από τα σπλάχνα του, ο Νίκος εφορμά από το βάθος του μαγαζιού, κρατώντας μια κάμα στο χέρι. Σε χρόνο κινηματογραφικό, σαν μια ταχεία που τρέχει με σπασμένα τα φρένα, η πίστα γέμισε αίματα. Δύο αστυνομικοί, των οποίων η ιδιότητα έγινε γνωστή αργότερα, και ένας φίλος τους έπεσαν επί τόπου νεκροί, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν από τις απανωτές μαχαιριές. Οι υποθέσεις που καλύπτονται από μυστήριο και αφορούν ιδεχθεί εγκλήματα πάντοτε προκαλούσαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Έτσι συνέβη και με μια υπόθεση της Βέρειας που μας γυρίζει 62 χρόνια πίσω. Πρόκειται για την άγρια δολοφονία του Ιακώβ και της Σάρας Αζαριά, ενός εύπορου ζεύγους βεριωτών εβραϊκής καταγωγής, ηλικίας 70 και 60 ετών αντίστοιχα, που δολοφονήθηκαν με φρικτό τρόπο πριν από 62 χρόνια μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στην οδό Φιλίππου 17 στο κέντρο της Βέρειας. Είναι ένα από τα πιο στιγερά εγκλήματα που συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Ευαθίας. Το κίνητρο, μάλλον ήταν η ληστεία, όπως φάνηκε από το σπασμένο και άδειο χρηματοκιβώτιο και τα ανοιγμένα συρτάρια και ντουλάπες. Δεν υπήρχαν σημάδια παραβίαση στην πόρτα, κάτι που συνήθως σημαίνει ότι τα θύματα γνώριζαν τους δράστες. Ωστόσο, λόγω της απόκριας, το ζεύγος πιθανότατα άνοιξε την πόρτα ακόμα και σε αγνώστους, προκειμένου να τους κεράσει σύμφωνα με το τοπικό έθιμο. Σύμφωνα με βεβαιωμένες μαρτυρίες, το απόγευμα εκείνης της Κυριακής, το ζεύγος είχε πάει στον κινηματογράφο Star για να δει την παράσταση ενός διάσημου θεάτρου εκείνης της εποχής. Μετά την παράσταση, κατά τις 8.30 το βράδυ, τους είδε να επιστρέφουν σπίτι τους. Αργότερα όμως το βράδυ της ίδιας ημέρας και σύμφωνα με το αρχείο της υπόθεσης ενός γείτονα, ο έμπορος Δημήτρης Αδαμίδης ειδοποίησε την πυροσβεστική, αντιλαμβανόμενος ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στον επάνω όροφο της διόρροφης μονοκατοικίας τους. Η φωτιά πρόλαβε να προκαλέσει αρκετές ζημιές, κυρίως στην κουζίνα,
και όταν ολοκληρώθηκε η κατάσβεσή της, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ανάμεσα στα πυροειδιά βρίσκονταν και δύο απαθρακωμένα άτομα. Ήταν το ζεύγος Αζαριά. Λέγεται πως η φωτιά που έβαλαν οι κακοποιοί εντός της οικίας ήταν η βασική αιτία να χαθούν πολύτιμα στοιχεία που θα οδηγούσαν τις αρχές στον εντοπισμό των δραστών. Η υπόθεση δεν μπόρεσε να εξιχνιαστεί ποτέ και ακόμα και μετά από 62 χρόνια οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Το έγκλημα παραμένει ανεξιχνίαστο και στήχιωσε τη συνείδηση αλλά και την αποκριά έκτοτε στην πόλη, γι' αυτό και το έθιμο σταδιακά άρχισε να εκλείπει.